Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και βέβαια έχετε και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορίου, κύριε Γεωργιάδη. Και επομένως, όλο αυτό το θέμα της ακρίβειας είναι θέμα του δικού σας Υπουργείου. Το ερώτημά μου είναι απλό. Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει κάποια μέτρα? Για παράδειγμα, είναι πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μειώσει τους φόρους σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης που βρίσκονται στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Ένα λεπτό. Ως προς την αρμοδιότητά μου, δεν έχω αρμοδιότητα σε αυτό. Αυτό είναι αρμοδιότητα Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό είναι Υπουργείο Οικονομικών. Ως προς τους ελέγχους. Αλλά φαντάζομαι αγορά, ότι στη συζήτηση μετέχετε. Προφανώς συμμετέχω. Σε όλες τις συζητήσεις συμμετέχω. Ναι. Σε όλα τα μέτρα που ληφθεί τελευταίο καιρό συμμετέχω και εγώ στις συζητήσεις. Προφανώς ως μέλος του Οικονομικού Επιτελείου. Σας λέω όμως δεν έχω την καθήλυνα αρμοδιότητα. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Καχάς, για μην κοροϊδευόμαστε, η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι το λέει το δελτίο ειδήσεων, σωστά το λέει, είναι γιατί είναι πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι, στον παγκόσμιο πληθωριστικό κύκλο που ζούμε, πόσα πραγματικά μπορεί να γίνουν και πόσα δεν μπορεί να γίνουν. Διότι προχθές η κυρία Αχτσιόγλου έκανε ένα tweet και έγραψε: ο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ελλάδα και 28 χρόνια, ακρίβεια Μητσοτάκη. Και τι έβαλε εγώ από κάτω, από την Ευσύν, ο μεγαλύτερο πληθωρισμό στι ΗΠΑ εδώ και 41 χρόνια, ο μεγαλύτερο πληθωρισμό στο Βέλγιο εδώ και 47 χρόνια, ο μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για όλα αυτά φταίει ο Μητσοτάκη? Α, για να το δούμε λίγο. Λογικά. Όχι, αλλά έχετε τρόπους να απαντήσετε σε αυτή έχουμε την ακρίβεια. Έχουμε πολλούς τρόπους και έχουμε πάρει μέτρα. Τα μέτρα που έχουμε πάρει για την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος των συμπολιτών μας είναι μέτρα για την ακρίβεια, κύριε Χατζηνικολάου. Η αύξηση του βασικού μισθού για κύριε δεύτερο. Υπουργέ, το πενηντάρικο που πήρε επάνω ο βασικός μισθός, που δεν λέω, είναι μια αξιόλογη αύξηση. Κοντεύει να το φάει ήδη ο πληθωρισμός. Ένα λεπτό. Το πενηντάρικο βασικό μισθό είναι ένα επιπλέον μισθό το χρόνο. Και ασφαλώς είναι ένα να μέτρο. Το φάει ο πληθωρισμός. Αυτό λέω. Το πήραμε το πενηντάρικο, λέει τον έναν επιπλέον βασικό μισθό το χρόνο, ως ένα μέτρο για να σου ανακουφίσουμε τις επιπτώσεις ακρίβειας. Όταν βάλαμε ένφια 40% λιγότερο, το βάλαμε τον ένφια για να σου περισσέψουν χρήματα που θα έδινε στον ένφια για να αντιμετωπίσει εν μέρει την ακρίβεια. Όταν μειώνουμε τώρα πάλι τις ασφαλιστικές εισφορές και άρα παίρνει περισσότερα χρήματα ο εργαζόμενος, γιατί του μένουν περισσότερα. Φόρους θα μειώσετε στα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό στο είναι ψωμί, ένα, αυτό είναι στο ένα γάλα. Εργαλείο. Ένα λεπτό. Επίσης, μήπως είναι η ώρα. Ξέρω ότι σας ενοχλούν τα ερωτήματα αυτά. Τι να κάνουμε. Είναι η πραγματικότητα είναι εύλογα όμως, είναι δύσκολη. Είναι εύλογα η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, η ΆΤΑ, που εγώ τη θυμάμαι από την δεκαετία του 80 και τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Μήπως θα επιστρέψει και αυτή? Δεν μας είχε πάει και πολύ καλά τότε. Είχαμε φτάσει στο πληθωρισμό 24-25-30%. Η ΆΤΑ δεν έχει νόημα. Ένα τέτοιο μηχανισμό δεν θα έχει νόημα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Είμαστε στην Ευρωζώνη, είμαστε σε άλλη οικονομική εποχή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει, επαναλαμβάνω, είναι με σοβαρή πολιτική και συγκροτημένη και φυσικά με πολλούς ελέγχους στην αγορά. Γιατί δεν σας κρύβω. Υπάρχει σχροκέρδια μεγάλη. Έχουμε βάλει ήδη πάρα πολλά πρόστιμα. Πάνω από. Έχουν ξεπεράσει πια τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα πρόστιμα που έχουμε βάλει για σχροκέρδια. Ναι, αλλά ενώ φέρατε διάταξη, κύριε Υπουργέ, ότι θα τους ξεφωνίζουμε αυτούς οι οποίοι σχροκερδούν, δεν έχω δει μέχρι τώρα κάποιον. Η διάταξη κάποιον. Προβλέπει και βάσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία να δημοσιεύουμε τα ονόματα επιχειρήσεων που παίρνουν πρόστιμο πάνω από 50.000. Αυτή τη στιγμή το πρόστιμο που βάλαμε. Τιμωρούνται για δεύτερη φορά. Για δεύτερη φορά, σωστά. Αυτή τη στιγμή βάλαμε, παραδείγματος χάρη, σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ προχθές ένα πρόστιμο, ήταν 30.800 ευρώ. Άρα ήταν κάτω από τους 50.000 που έλειπε η διάταξη. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε μια σειρά προστίμων σε πρατήρια καυσίμων. Έχουμε πια ολοκληρώσει ελέγχους πάρα πολύ σε πρατήρια και δυστυχώς έχουμε βρει αρκετές παραβάσεις. Και εκεί είμαστε πρόστιμα, γιατί σε ένα πρατήριο που βάλει 300.000 ευρώ πρόστιμο, τα πρόστιμα είναι κάτω από το 50.000. Θα ανακοινωθούν όμως ποιες περιοχές είναι για να ξέρει ο κόσμος. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχω δώσει εντολή στη Δημαία και όλη την εβδομάδα είμαστε στα νησιά. Πριν από λίγο μίλαγα με τον Δήμαρχο Πάτμου, όπου εκεί έχουν ένα ειδικότερο πρόβλημα, γιατί έχουν δύο μόνο πρατήρια σε όλη την Πάτμο από μία εταιρεία και εκεί φαίνεται τιμή ήταν πολύ πιο μεγάλη. Και είχα και επικοινωνία με την εταιρεία για να δω για ποιο λόγο εκεί τιμή είναι τόσο μεγάλη. Σκοπεύω ο ίδιος να πάω σε μερικά από αυτά πρατήρια στα νησιά την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα, για να δω και εγώ και να μου εξηγήσουν πρατηριούχοι γιατί εκεί έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Θα επιμείνω στο ΦΠΑ. Δεν μου έχετε δώσει απάντηση. Στον ΦΠΑ δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση. Όχι, έχει πει ο κ. Πρωθυπουργός, είναι και αυτό ένα όπλο στο τραπέζι. Όμως να θυμόμαστε και κάτι. Πριν από μια εβδομάδα ανακοινώσαμε ένα πακέτο ενίσχυσης στο ρεύμα 3,6 δισεκατομμύρια. Μετά από δύο μέσα, αν δείτε τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας, πήγαν στο 3,57. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορεί δηλαδή να δίνει ένα σήμα στις αγορές ότι σκορπάς λεφτά διακρίτως και χωρίς κανένα όριο, γιατί μετά θα βρεθείς πάλι εκτός αγορών και θα έχουμε άλλα. Από αυτά που έχουν στο παρελθόν που κανείς δεν τα θέλει. Άρα οι κινήσεις πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και τα αιτήματα της κοινωνίας προς την κυβέρνηση πρέπει να είναι λελογισμένα.
Δεν μπορούμε, δεν έχουμε άπειρους πόρους, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε αυτή την ακρίβεια. Πάντως, ο οικογενειακός προϋπολογισμός, ιδιαίτερα στις οικογένειες που έχουν ασθενέστερα εισοδήματα, έχει την αρχή στον αέρα, κύριε. Για τις ασθενέστερες οικογένειες ιδιαίτερα. Έχουμε δώσει την έκτακτη επιχορήγηση. Έχουμε βάλει την αύξηση βασικού μισθού. Έχουμε μειώσει ασφαλιστικές φορές. Όλα αυτά είναι μέτρα για να βοηθήσουν την ευάλωτη, την έκτακτη την οικογένεια, εκείνη που δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Και στο ρεύμα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάλι προτεραιότητα. Οι τελευταίοι άνθρωποι επί της γης, η τελευταία κυβέρνηση επί της γης, ο τελευταίος πρωθυπουργός επί της γης, που θα διαφορούσε για τους ευάλωτους σε αυτή την κρίσιμη φάση της πολύ μεγάλης ακρίβειας, είναι ο Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη.